Γεια σας, γεια σας και καλώς ορίσατε στο κανάλι μου σε ένα τελευταίο βιντεάκι αυτής της χριστουγεννιάτικης σεζόν. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθαν επιτέλους Χριστούγεννα και λυπάμαι που δεν θα κάνω φέτος άλλη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε λοιπόν σήμερα χριστουγεννιάτικη διακόσμηση τραπεζιού, ένα βίντεο που μου έχετε ζητήσει και εγώ σας το δείχνω με απλό τρόπο πώς θα φτιάξουμε το τραπέζι μας για να φάμε Χριστούγεννα μεσημέρι και παραμονή. Έχω κάνει κάποιες αγορές από 1 ευρώ και τζάμπο, μπορούσα και να μην τις είχα κάνει, αλλά τώρα με καταλαβαίνετε, δεν γίνεται να πηγαίνω σε αυτά τα μαγαζιά και να βλέπω τα πάντα χριστουγεννιάτικα και να μην παίρνω κάτι. Έστω και το κάτι μικρό, πρέπει να το πάρω. Ένα πακέτο που μου ήρθε από το Decomania, δεν είναι sponsor, απλά έκανα μια παραγγελία και μου ήρθε. Έχω τα δικά σας δέντρα και τις δικές σας διακοσμήσεις. Είναι σήμερα η μέρα που θα τα δείτε και έχω να σας προτείνω και κάποια κανάλια, κάποια νέα κορίτσια που κάνουν την προσπάθειά τους στο YouTube και θέλω να σας τα προτείνω. Είμαι λοιπόν η Κατερίνα, είμαστε στο τελευταίο βίντεο των vlog μας. Βλέπετε το Κατερίνας Diaries, κάντε καφεδάκι και ελάτε μαζί μου. Εδώ πέρα το φόρεμα, αν με ρωτάτε, είναι ρεγκαλίνας και είναι δώρο της αδελφής μου για τη γιορτή μου. Οπότε είπα να το βάλω. Αυτό βέβαια είναι small, αλλά νιώθω ότι μου είναι και λίγο μεγάλο. Αλλά εντάξει, είναι ωραίο, έτσι είναι φαρδί, είναι καλή ποιότητα, πάρα πολύ καλή. Δεν ξέρω πόσο έχει, ούτε θα σας έχω πω κάτω link, γιατί πραγματικά δεν ξέρω από πού το πήρε και πόσο. Να προσπαθήσω να το βρω. Αν το βρω, θα σας το έχω. Αλλά εντάξει, είναι ζεστό, είναι πολύ ωραίο για χειμώνα και μου αρέσει πολύ. Πάμε να σας δείξω τι παρήγγειλα από το Decomania. Δεν έχω ξανακάνει από εκεί παραγγελία. Συνήθως έπαιρνα από τον Μπάρκα αυτά που ήθελα να πάρω. Το οποίο Decomania είναι τεράστιο στον άλμο. Δηλαδή το είδα σε φωτογραφίες και λέω: Θεέ μου, εδώ πέρα είναι ο παράδεισός μου για να κάνω τα DIYs μου. Να σας δείξω τελικά την παρήγγειλα και τι μου φέρανε. Λοιπόν, αυτό λέγεται Decomagia, όχι Mania που σας είπα, έκανα λάθος, δεν το θυμόμουν καλά, Decomagia, θα έχω από κάτω το link, αν θέλετε να μπείτε να τα δείτε. Αυτά λοιπόν μου κόστησαν 21 ευρώ, έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα στο μαγαζί, αν πάτε να δείτε. Και πάμε να σας δείξω τι αγόρασα. Ένα λοιπόν πιστόλι σιλικόνης, είχα ένα άλλο από τζάμπο το οποίο δεν ήταν πολύ καλό, οπότε το βρήκα σε καλή τιμή, αυτό το πήρα 8,90, πολύ οικονομικά και θα δούμε βέβαια, αλλά από ό,τι το βλέπω είναι αρκετά καλό. Μου έχουν μέσα και χαρτοπετσέτες δώρο, κοιτάξτε να δείτε τι ωραίες χαρτοπετσέτες. Για ντεκουπάζ, έχουν πάρα πολλά είδη για ντεκουπάζ, για τέτοια. Αυτό είναι με κοτούλες, Έρχεται Πάσχα, γι' αυτό είναι έτσι. Λοιπόν, πήρα ακόμη αυτό το χρώμα μου, το πολύ ωραίο, το οποίο είναι πένταρτ και είναι το σοκολά. Είναι με αυτό που έβαψα τις κουδούνες μου και όλα αυτά που είχα κάνει τώρα τα Χριστούγεννα. Και πήρα ακόμη ένα τέτοιο να το έχω. Και ένα τέτοιο πήρα σε ροζ μεταλλικό, που το είδα και μου άρεσε, γιατί έρχεται και άνοιξε, οπότε σιγά σιγά να μαζεύουμε τα χρώματά μας. Και ακόμη πήρα και κόλλες έτσι σιλικόνης, που ταιριάζουν με το πιστόλι μου αυτό, αυτές εδώ πέρα. Αυτά λοιπόν αγόρασα. Νομίζω ότι είναι αρκετά καλές οι τιμές. Μπείτε μέσα στο site να δείτε πόσα πράγματα έχουν. Εγώ που πήγα καταενθουσιάστηκα, το ξαναλέω, είναι το Decomagia, όχι Decomania όπως είπα στην αρχή. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Δεν είναι sponsor, είναι πράγματα που αγόρασα εγώ και θέλω να σας το δείξω το μαγαζί αυτό, γιατί και εσείς μπορεί να ασχολείστε με τα DIYs, οπότε να θέλετε να κάνετε μια αγορά. Πάμε λοιπόν τώρα να δείτε τι αγόρασα από 1 ευρώ και τσάμπο και να κάνουμε διακόσμηση χριστουγεννιάτικου τραπεζιού. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τι αγόρασα από το 1 ευρώ. Πρώτα απ' όλα πήρα αυτά εδώ πέρα τα σουπλά, τα οποία είναι κοτλέ και έχουν σχήμα φύλου. Και τα είδα και ενθουσιάστηκα, πήρα 4 τέτοια. Τώρα λοιπόν αυτά μπορούμε να τα κάνουμε και καδράκι, να τα βάλουμε σε ένα κάδρο και να κάνουμε έτσι μια διακόσμηση τείχου. Αλλά εντάξει, εγώ τώρα τα βρήκα, οπότε δεν μπορώ να κάνω άλλη διακόσμηση. Και μ' άρεσαν πολύ, 1,20 λοιπόν αυτά, μόνο η ποιότητά του φτάνει. Οπότε νομίζω ότι ήταν μια καλή επιλογή να τα αγοράσω. Πήρα λοιπόν 4 τέτοια πιατάκια που έχουν το φορτηγάκι και λέει Merry Christmas.
Αν με ρωτάτε και θέλετε πιατάκια για να σερβίρετε ένα γλυκό μετά το φαγητό σας, να αγοράσετε αυτά που έχουν τα τζάμπο, τα οποία είναι καταπληκτικά, κάνουν 1,29. Εντάξει, 9 λεπτά είναι η διαφορά, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Σας τα έδειξα και στο χθεσινό βιντεάκι, οπότε αν θέλετε καλύτερα να πάρετε από εκεί. Εγώ τα πήρα πρώτα και μετά πήγα στα τζάμπο και τα είδα, οπότε εντάξει, λέω, δεν πειράζει, πήραμε τώρα αυτά. Αυτά λοιπόν από 1 ευρώ και πάμε να σας δείξω τι αγόρασα από Jumbo. Από Jumbo πήρα αυτά τα Christmas crackers, τα οποία είναι δωράκια, τα οποία τα βάζετε στο πιάτο, δηλαδή τα βάζετε στη θέση του κάθε καλεσμένου και τα ανοίγουν κατά τη διάρκεια του γεύματος και είναι έτσι δωράκια χριστουγεννιάτικα. Έχουν φέρει τα Jumbo, αυτά είχαν νομίζω 4 ευρώ. Βέβαια μπορείτε να μην αγοράσετε του Jumbo τώρα αυτά που έχουν, να πάρετε εσείς ένα κουτάκι ή ένα πάνινο σακουλάκι και να βάλετε μέσα ένα δωράκι δικό σας από 1 ευρώ, κάτι οικονομικό. Συνήθως στο Jumbo εκεί που είναι τα ταμεία έχει πολύ οικονομικά πραγματάκια, οπότε μπορείτε και από εκεί να πάρετε. Και πήρα και βελούδινη κορδελίτσα. Τώρα θα έχω από κάτω τα link από τα 2 βιντεάκια που έχω ανεβάσει τα 2 προηγούμενα χρόνια με διακόσμηση τραπεζιού. Ειδικά το πρώτο ήταν έτσι πολύ καλή δουλειά. Μπείτε μέσα να πάρετε ιδέες. Τώρα θα κάνουμε μια άλλη διακόσμηση, μια λίγο πιο απλή. Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε. Λοιπόν, σας λέω και τι έκανα. Στο κέντρο έβαλα ένα runner που είχα αγοράσει από τα IKEA. Μπορείτε να βάλετε εσείς
ό,τι runner έχετε, απλά θέλω ένα λευκό τραπεζομάντιλο ώστε να υπάρχει μία αντίθεση. Λοιπόν, έβαλα επάνω στο runner κλαδιά από Pevco. Ευτυχώς έχω ένα γείτονα ο οποίος κλαδεύει κάθε τέτοια εποχή το Pevco του, οπότε έχω τέτοια κλαδιά. Μπορείτε να βάλετε και ψεύτικα, όπως έβαλα αυτά εδώ πέρα τα δύο. Κεράκια LED, κουκουνάρια. Και έβαλα λοιπόν το σερβίτσιο μου αυτό. Τα πιάτα αυτά είναι αγορασμένα εδώ και 5-6 χρόνια από το Cookshop, οπότε τα έχω για τέτοια εποχή. Έκανα το φιωγκάκι αυτό που είδατε πολύ απλά με την πετσετούγλα μου, έτσι δεν έκανα κάτι περίεργο. Και έδεσα τα τρία μαχαιροπύρουνα, το πυρούνι μάλλον, το μαχαίρι και το κουτάλι, με πάλι μια κορδελίτσα από τα Τζάμπο, αυτές τις αγόρες από τα Τζάμπο. Οπότε νομίζω ότι έγινε έτσι μια πολύ ωραία διακόσμηση για το τραπέζι μας, απλή, νομίζω ότι δεν είναι κάτι δύσκολο. Πάμε λοιπόν να σας κάνω ακόμη μια διακόσμηση με ακόμη μια ιδέα. Πάμε λοιπόν να σας δείξω τι έκανα αυτή τη φορά. Έβαλα λοιπόν πάλι στο λευκό τραπεζομάντιλο αυτό εδώ το σουπλά, το σκούρο πράσινο από το 1 ευρώ. Καταπληκτικό το χρώμα, νομίζω ότι το σκούρο πράσινο είναι το χρώμα των Χριστουγέννων, έτσι πιστεύω. Λοιπόν, πάλι έβαλα εδώ πέρα τα φιωγκάκια πετσετούλες και έβαλα εδώ ανάμεσα το ποτήρι μου, εδώ πάλι τα μαχαιροπύρουνα και εδώ έβαλα αυτό το κράκερ ή το δωράκι δηλαδή που αγόρασα από τα Τζάμπο. Στη μέση έβαλα ένα δίσκο που είχα αγοράσει πέρυσι από τα Σίνσεϊ, επάνω ένα στεφανάκι αγορασμένο από τα Τζάμπο και ένα κεράκι LED αγορασμένο από τα Γιούς. Και δεξιά και αριστερά έβαλα τα δεντράκια αυτά που είχαμε φτιάξει, θυμάστε, που κάναμε το κολπάκι αυτό και τα κάναμε σαν φυσικά. Νομίζω ότι δείχνει πάρα πολύ ωραίο το τραπέζι. Είναι πολύ χριστουγεννιάτικο, μου αρέσει πολύ το σκούρο πράσινο χρώμα που έχουν τα σουπλά. Ό,τι πιο ωραίο είναι, ό,τι πιο υπέροχο. Από τώρα σκέφτομαι τι θα κάνω του χρόνου, τι χρώματα θα διαλέξω και τι διακόσμηση θα κάνω. Λοιπόν, αυτή ήταν και η δεύτερη διακόσμηση του τραπεζιού. Μου αρέσει πολύ το μονόχρωμο τραπεζομάντιλο με το μονόχρωμο σουπλά. Βέβαια, μπορείτε να βάλετε και καροσουπλά, θα τα βρείτε εύκολα στα Τζάμπο. Δεν μ' αρέσει να βάλετε ένα παρδαλό τραπεζομάντιλο με σχέδια τώρα χριστουγεννιάτικα ή καρό με ένα καροσουπλά. Θα έχετε μία αντίθεση. Καρό με μονόχρωμο, μονόχρωμο με καρό. Για να φέρετε και πιο ωραία στο μάτι, καταπληκτικά αυτά τα σουπλά. Τα βρήκα βέβαια στο τέλος, αλλά δεν πειράζει, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Και πάμε λοιπόν να σας πω 2-3 πραγματάκια που θέλω. Κάθισα λοιπόν και κάτω από το δεντράκι μου να κάνω από εδώ το κλείσιμο. Είμαι αρκετά συγκινημένη πότε ξεκίνησα και πότε φτάσαμε Χριστούγεννα. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω που αποδεκτήκατε με τόση μεγάλη χαρά τα βιντεάκια μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις εγγραφές που κάνατε. Είμαστε ένα τάκ πριν τους 20.000, ελπίζω να τους έχουμε φτάσει μέχρι τα Χριστούγεννα. Για μένα σημασία έχει ότι έχουμε μία τέτοια σχέση, μία φιλία
που χαίρομαι πραγματικά, χαίρομαι κάθε μέρα που ξέρω ότι θα ξυπνήσω και ότι ένα κορίτσι από εσάς θα μου στείλει μια καλημέρα. Και αυτό για μένα είναι το σημαντικότερο. Είναι αφιερωμένο αυτό το δέντρο σε όλες και όλους σας που δεν στολίσατε. Έχω περάσει κι εγώ από τη συναισθηματική φάση που είστε, σας καταλαβαίνω. Είναι μέρες που είναι λίγο περίεργες για κάποιους ανθρώπους, που είναι όλα χαρούμενα, γιορτινά και έχουμε τέτοια στεναχώρια μέσα μας που νιώθουμε ότι πνιγόμαστε και θέλουμε να πάμε σε κάποιον άλλο πλανήτη και να επιστρέψουμε μετά τις γιορτές. Σας καταλαβαίνω και εγώ έχω περάσει από εκεί. Μπορεί η επόμενη μέρα να είναι καλύτερη, οπότε να έχετε ένα χαμόγελο και κουράγιο και όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, να σας προτείνω κάποια κανάλια θέλω, τώρα που θα έχετε χρόνο και θα είναι διακοπές να μπείτε να τα δείτε, είναι η αγαπημένη μου Μαρία από το My Life's Yesterday, το ξέρετε πόσο το αγαπώ αυτό το κορίτσι, η Μέρη από το Μέρη Λεωνιδιώτισσα με πολύ ωραία βιντεάκια, με συνταγές, DIYs, διακοσμήσεις, η Κυριακή από το Sunday's Vlogs, το κορίτσι μου αυτό κάνει την προσπάθειά του στο YouTube, και θέλω να δείτε τα βιντεάκια της, είναι πολύ ενδιαφέρον. Η Πολίνα από το Πολίνα Κόκαλη, και αυτό το κορίτσι κάνει τώρα την προσπάθειά του, και εκείνη έχει πολύ ενδιαφέρον βιντεάκια, με πολλές συνταγές και πολλά hauls. Είναι η Χρύσα από το Χρύσας Perfect Home, που κάνει καταπληκτικές διακοσμήσεις, έχει πολύ ταλέντο αυτό το κορίτσι, και η Γαλάτια από το Γαλάτια Ταξίδι. Και αυτό το κορίτσι μου κάνει οργάνωση και αρκετά ενδιαφέροντα hauls. Οπότε μπείτε να τα δείτε. Είναι κορίτσια που ξεκινάνε ή κάποια άλλα κορίτσια έχουν ήδη ξεκινήσει αρκετά καιρό πριν. Αλλά μπείτε εσείς να τα δείτε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα δέντρα σας. Ήρθε η ώρα να δείτε τις δικές σας διακοσμήσεις. Πολλά πολλά φιλιά λοιπόν από μένα. Θα τα πούμε σε επόμενο, όχι χριστουγεννιάτικο, αλλά πάντα χαρούμενο βιντεάκι. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους σας. Γεια σας! The first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east beyond them far. And to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. To certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. No. Star.
to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter.